Κύριε Τζίμα, Κομμουνιστικό Κόμμα, Περισσός. Τι από όλα αυτά. Ισχυρό κουκουέ την επόμενη των εκλογών. Με σκοπό. Κυρίως ως βασική απάντηση, να πούμε έτσι, στη διαπίστωση που έκανε και ο κύριος Μούσιος, ότι αυτή τη στιγμή τα προγράμματα που βρίσκονται στο τραπέζι, μάλλον τίνουν σε πάρα πολλά σημεία να αντιγράφουν το ένα το άλλο, συνεχίζοντας μια πορεία που έχει αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, καθημερινότητα του πολίτη, του τηλεθεάτη μας, του εργαζόμενου, και όχι αυτή την καθημερινότητα να την ανατρέψουν. Επιτρέψουμε με αυτή την ευκαιρία να δώσω δύο παραδείγματα με βάση τη συζήτηση που έχει ήδη γίνει. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα κυβερνητικά έσοδα, τα φορολογικά κυβερνητικά έσοδα, είναι 7,1 δις. 14% πάνω από την πρόβλεψη, το οποίο κατά βάση στηρίζεται στο ΦΠΑ και στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Μια πλευρά που τεκμηριώνει ότι στόχος μιας σειράς μέτρων, έτσι, που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση, ας το πούμε έτσι, των εσόδων κτλ., που τα πληρώνει ο εργαζόμενος, είναι αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν σε όλα αυτά που λέμε και συζητάμε αυτές τις μέρες και λέει και ο Πρωθυπουργός και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περί ανάπτυξης κτλ. Κτλ. Η ανάπτυξη καταλήγει βεβαίως σε λίγους. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπω, ας πούμε, το πρόγραμμα τώρα το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, για παράδειγμα, αναστέλνουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Εσείς λοιπόν διακρίνετε καταρχάς ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων του ΚΚΕ, το οποίο στηρίζει την λαϊκή τάξη, στηρίζει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Επομένως, ναι, υπάρχουν κοινά στοιχεία, ναι, σε τέτοιες προγραμματικές, αν θέλετε, δηλώσεις για αυτά τα πράγματα. Με βάση τα λεγόμενα. Γιατί αμφισβητείτε δηλαδή πέρα, ότι θα το κάνουν αυτό το πράγμα εφόσον είναι εκλεγμένη κυβέρνηση? Αυτά τα αμφισβητεί καταρχήν η ίδια η πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση το 2015 ψήφισε τη δυνατότητα εξαγοράς των τραπεζικών δανείων από τα funds, τα γνωστά funds τα οποία σήμερα έχουν βάλει πλώρη και ετοιμάζονται να κάνουν κοντά 700.000 πληστηριασμούς, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει πρώτα να κάνει την αυτοκριτική του για την πολιτική που έχει εφαρμόσει και ας δούμε στη συνέχεια τι θα κάνει αν εκλεγεί. ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, πάντως να το διευκρινίσουμε, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομοθετημένο και εφαρμοσμένο. Κύριε Τζίμα. Για να μην αφήνουμε υπόνοιες και μπερδεύουμε και τον κόσμο. Ότι τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, και δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία 13 χρόνια έχουν κυβερνήσει σχεδόν όλα τα κόμματα. Εκτός από εσάς. Λοιπόν, θα έρθει κάποια στιγμή και η ώρα που ο λαός θα δείξει εμπιστοσύνη τις δυνάμεις του και θα χαράξει μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής. Τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει συνηθίζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια ο ένας να πολιτεύεται και να εφαρμόζει την πολιτική στηριγμένος στα νομοθετήματα της προηγούμενης κυβέρνησης. Και αυτή η εναλλαγή που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια έχει διαμορφώσει συνολικά ένα αντιλαϊκό οπλοστάσιο το οποίο στρέφεται απέναντι στο κόμμα, στον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έξω από το κάδρο των ευθυνών αυτός που ψήφισε τους πληστηριασμούς που γίνονται σήμερα. Να κάνουμε τρεις γύρους, να τους προλάβουμε. Ψηφίζει τους πληστηριασμούς, αλλά τους εφαρμόζει. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα τι πιστεύει, ότι σκέφτεται πιο πολύ ο ψηφοφόρος? Σκέφτεται, θα ψηφίσω αυτό που μου επιτρέπεται να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, να μην διαλέγω το πιο φτηνό προϊόν του καλάθι, επειδή μόνο και μόνο το αντέχω, αλλά να επιλέξω αυτό το οποίο θέλω να καταναλώσω και η οικογένειά μου, γιατί δουλεύω όλη μέρα για να φάω στο κάτω-κάτω ένα πιάτο φαΐ έτσι όπως το έχω διαλέξει. Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στο βενζινάδικο και δεν ζορίζεται να πει, ξέρω εγώ, βάλε μου 10 ή 20 ευρώ, αλλά λέει γέμισε το. Ποιος είναι αυτός, το πρώτο πράγμα το οποίο έχει ψηφοφόρο στο μυαλό του? Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και είναι αξιοπρεπείς συνθήκες ή έχει καταφέρει να πληρώσει, ας πούμε, την ιδιωτική ασφάλιση να πάει στον ιδιωτικό τομέα? Το πρώτο πράγμα, ξέρετε, πιστεύω που έχει ο τηλεθεατής μας που μας ακούει, ο εργαζόμενος, ο μικρός επαγγελματίας στο μυαλό του, δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση συνολικότερη που αφορά όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Έχουν πέσει πολλά θέματα στο τραπέζι και θα σταθώ σε 2-3 που τεκμηριώνουν αυτό ακριβώς που συζητάμε. 42 δισεκατομμύρια ήταν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού επί Σαμαρά. 46 δισεκατομμύρια ήταν τα φορολογικά έσοδα επί Τσίπρα. 52 δισεκατομμύρια ήταν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού επί Μητσοτάκη. Βήμα-βήμα, δεξιά-αριστερό, αριστερό-δεξιά, ανεβαίνουμε τη φορολογική σκάλα με το λαό μας, τους εργαζόμενους, να πληρώνουν το 95% των φόρων αυτών. Και επειδή είπαμε και για τους μικρούς επαγγελματίες, υπενθυμίζω το εξής, το οποίο μπορεί να μην είναι γνωστό στον ελληνικό λαό.
Αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει και στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις μια πολυθυσέλιδη πρόταση νόμου, η οποία θέτει ορισμένα μέτρα για τους μικρούς επαγγελματίες. Μήπως λοιπόν, τον καλοπιάνετε όμως και εσείς τον ψηφοφόρο, θέλω να πω δηλαδή ο μικρός μισό λεπτό, και ο εργάτης που λέμε. Να ολοκληρώσω στην. Όχι, να το πω και αυτό για να το σημειώσουμε. Όταν έρχεται στο σπίτι να σου κάνει μια δουλειά, απόδειξη δεν δίνει ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ποιος πήρε τελευταία φορά απόδειξη από υδραυλικό ή από ηλεκτρολόγο. Ας δούμε να διαμορφωθεί καταρχήν το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι υπόλοιποι μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και μετά μπορούμε να συζητήσουμε και τι για τα υπόλοιπα. Εννοείται αυτό όμως που λέω λοιπόν το εξής. Δεν ισχύει μισό λεπτάκι. Δεν μπορούμε να θέλουμε και να πληρώνουν τους φόρους και να δώσουν. Να πληρώνουν τους φόρους το κανονικό. Να πληρώνουν φόρους, αλλά για αυτό το πράγμα για να φορολογηθεί πρέπει να δώσει ένα φορολογικό στοιχείο. Να πληρώσω μια λοιπόν αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι όπως ίσχυε μέχρι το 2011, που το αφορολόγητο όριο ήταν στις 10.500, το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε πρόταση αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους τους επαγγελματίες. Προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στην ίδια πρόταση νόμου κατέθεσε πρόταση για διαγραφή τόκων προστήμων και του 30% του ποσού του χρέους στις εφορίες και τις τράπεζες. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Η πρόταση ήταν επεξεργασμένη, κατατεθειμένη και την αρνήθηκε να την ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ως κυβέρνηση και οι δύο και ως αντιπολίτευση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Εδώ πέρα υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα ή έλλειμματα. Γιατί την ίδια ώρα που αρνούνταν τα κόμματα που κυβερνούσαν να υλοποιήσουν την πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διακυβέρνησή του μείωσε τα μερίσματα από τα 15% στο 10% για τους μετόχους στις εταιρείες και η Νέα Δημοκρατία από το 10 στο 5. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Υπάρχουν πολιτικές με πρόσημα και τα κόμματα που ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα στην κυβέρνηση, είτε σε πρώτο πλάνο είτε σε δεύτερο πλάνο, σε ρόλο συμπολίτευσης, στήριξαν αυτές τις πολιτικές οι οποίες στρέφηκαν απέναντι στο λαό. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να το πάρει αλλιώς, στηρίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα και σε αυτές τις εκλογές και σε όσες εκλογές γίνουν. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι λέτε πως πρέπει να αλλάξει μια πολιτική. Εγώ σας λέω λοιπόν το εξής, ρωτάω μάλλον. Εάν το ΚΚΕ βρει ότι υπάρχουν στοιχεία από τις προτάσεις αυτές στη Νέα Δημοκρατία, στο ΚΚΕ, υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε, υπάρχει περίπτωση να δείξετε εμπιστοσύνη, να υπάρξει ανοχή, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τις τελευταίες μέρες αφήνει να εννοηθεί αριστερά-δεξιά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θυμίζουμε ότι είμαστε στο 2023 και όχι στο 2012 ή στο 2015. Έχουμε δοκιμάσει τις συνταγές όλων των κομμάτων, των δύο βασικών που διεκδικούν, όπως λένε, την κυβερνητική σκυτάλη και γνωρίζουμε και τι έπραξαν και το που κατευθύνονται. Άρα λοιπόν, μια κυβέρνηση η οποία θα κληθεί να χειριστεί την επόμενη των εκλογών όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του εργαζόμενου, τι σημείο να βρεις να συμφωνήσει. Εγώ λέω την επόμενη των εκλογών γίνεται μια μεγάλη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ποια ανοχή, θα είναι η στάση. Ανοχή μπορείτε να δείξετε. Λέω λοιπόν, ποια θα είναι η στάση τη επόμενη ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ΝΑΤΟ που γυρνάει τον πλανήτη σαν σερίφη. Ποια θα είναι η στάση τη επόμενη κυβέρνηση σε σχέση με τι πολιτικέ δαπάνε που είμαστε πρωταθλητέ, θυμίζω αυτή τη στιγμή, εντό του ΝΑΤΟ. Ποια θα είναι η πολιτική. Επειδή έχουμε άρα, λοιπόν, λέμε ότι όχι μόνο δεν θα δείξουμε ανοχή, αλλά καλούμε το λαό να πολεμήσει την επόμενη κυβέρνηση μπροστά στα δύσκολα που έρχονται για να μπορέσει να ορθώσει εμπόδια. Πώς ακριβώς βλέπετε λοιπόν όλο αυτό το τοπίο, το οποίο δημιουργείται λίγο πριν τις εκλογές, την 21η Μαΐου, σε μια κατάσταση που έχουμε ούτως ή άλλως διεθνώς σε μια κρίση, είτε αυτό λέγεται τραπεζικός τομέας, είτε λέγεται ενεργειακή κρίση, και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς μια ακρίβεια η οποία είναι εσωτερική, μπορεί να μας έχετε απ' έξω, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο απ' έξω. Έχει και τα εσωτερικά της αιτία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι προχωράμε σε μια πορεία που η επιβράδυνση της οικονομίας είναι δεδομένη, όχι μόνο για τη χώρα μας. Παγκοσμίως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δυτικό κόσμο γενικά. Και σε αυτά τα πλαίσια είναι ενταγμένη φυσικά και η χώρα μας ως κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια ως μέλος της ίδιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, να το πούμε έτσι. Επομένως, σε αυτά τα πλαίσια και με δεδομένο το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαμορφώνεται, βάζω ορισμένες επικεφάλαιδες για να μην τρώμε χρόνο. Σύμφωνο σταθερότητας, ευρωπαϊκά εξάμεινα, προαπαιτούμενα ταμείο ανάκαμψης κτλ. Χρειάζεται οι ψηφοφόροι, οι εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι νέοι που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, με την ψήφο τους να σηματοδοτήσουν
ότι δεν θα βρεθούν για μία ακόμα φορά από την πλευρά εκείνων που πληρώνουν τις κρίσεις, αλλά θα στείλουν μήνυμα ότι θέλουν να ζήσουν καλύτερα και θα οργανώσουν την πάλη τους και με την ψήφο τους θα σηματοδοτήσουν αυτή τους τη φωνή. Όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό φαίνεται και σε μια σειρά δημοσκοπήσεις και από αυτό που ακούγεται από τη συζήτηση με τον κόσμο που βλέπουμε έξω, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει στην πράξη ότι σε αυτή την προσπάθεια του εργαζόμενου που προσπαθεί τον ιδρώτα του να τον κάνει μια καλύτερη ζωή, έχει σταθεί αρρωγός, έχει βρεθεί μπροστά και θα δώσει όλες τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λέμε, ανεξάρτητα από το τι κυβέρνηση θα προκύψει την επόμενη των εκλογών και με δεδομένο τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα, έχει μεγάλη σημασία απέναντι να ορθωθεί ένα ρωμαλαίο λαϊκό κίνημα με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά.